Γεια σας παιδιά, Ντάνι εδώ. Αυτό θα είναι ένα βίντεο λίγο πιο εκπαιδευτικό από τα υπόλοιπα gameplay με παρέα που είμαστε στο Skype. Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το game και για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα σε αυτό. Πώς μπορούμε να παίξουμε όσο δυνατόν καλύτερα ADC Carry. Να διαχειριστούμε τα minion, έτσι ώστε ο αντίπαλος να χάσει όσο δυνατόν περισσότερα. Και γενικά θα δούμε το game με περισσότερη ανάλυση. Λοιπόν, οι αντίπαλοι έχουν Dikari Ezreal, support Thresh, εγώ έχω support Nami. Οι jungler είναι Gragas και Graves. Στο mid έχουμε Yasuo vs Tiev και top Kennen vs Illaoi. Εντάξει, δυνατά την και τα δύο. Θα ξεκινήσω με Q. Βοηθάμε λίγο το jungler. Κομπλέ. Και πάμε στο lane. Δεν ξέρω αν τους έχουμε εύκολα εδώ κάτω. Είναι περίεργο matchup. Αν η Νάμι πιάσει καλά bubble στην αρχή, τότε εντάξει. Αλλά γενικά όσο προχωράει θα είναι δύσκολο στο να τους, και όσο τρώγω τέτοια Q, θα είναι δύσκολο στο να τους σκοτώσουμε. OMG. Ω, λολ. Πολύ close, πάρα πολύ close. Αλλά παρόλα αυτά ωραίο. Nice. Ωραία, ενάμι. Δεν έπρεπε να το συνεχίσουν αυτοί εκεί. Καθώς ο Ezreal δεν είναι ένας early game champ. Καλά, εγώ χάνω τη μηχανή. Μάλιστα. Και τώρα ο Έζρα, άμα δεν μπακάρει, θα έχει θέμα. Θα έχει σίγουρα θέμα. Αλλά και άμα μπακάρει, πάλι θα έχει θέμα. Οπότε. Και εκεί πέρα στον τοίχο, όταν πάει, δεν έχει escape το champion πραγματικά. Και κάπως έτσι πήραμε το first blood για το blue. Για το οποίο εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι πραγματικά. Αλλά all good. Τώρα ειδικά με blue σε Caitlyn έχουμε free χαράς. Και επίσης θα πουσάρουμε το wave για να μπορούμε πιο εύκολα να χαρασάρουμε τον Ezreal, ενώ αυτός θα έχει το μυαλό του στο να φαρμάρει. Και κάπως έτσι. Πολύ κακό κιού αυτό. Η Νάμι το παίζει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και είναι καλό αυτό. Δεν έχει χείλ αυτός. Δεν προσπάθησε να με κάνει κάποια χούγκα εδώ πέρα. Είναι καλό αυτό. Δεν χάσουμε το κρυπάκι. Ω. Λολ, τον πήρε. Nice. Τον ακολουθούσε, φαίνεται ένα χιτάκι εξ ουρανού. Και κάθε φορά που παίρνουμε ένα kill από το αντίπαλο AD carry, απλά πουσάρουμε το wave και μπακάρουμε.
Θα μπακάρουμε. Nice. Είμαστε μπροστά 16 κρυπάκια. Έχουμε πάρει ένα kill για μια assist. Βγάζουμε τον BF. Μπορώ να περιμένω και θα πάρω ένα edge bot. Θα μπορούσα να πάρω και ένα dagger και παραπάνω attack speed. Αλλά θα προτιμήσω τις μπότες για να έχω καλύτερα mobility και να μπορέσω να κυνηγήσω κάπως τον Lucian. Τον Ezreal, συγγνώμη. Όπως έχει βγάλει μόνο ένα tier, είναι πολύ αδύναμο σε αυτή τη στιγμή. Έτσι και ο Ezreal είναι πολύ αδύναμο αντικάρι στο early. Στο υπόλοιπο game τα πράγματα στο top είναι κάπως ισορροπημένα. Ο jungler μας έχει κάνει καλή δουλειά. Το midlane. Ωραίο, καλό bug αυτό. Και τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζωνάρουμε τον Ezreal από farm. Ο οποίος βλέπετε πόσο πολύ πονάει. Oh. Nope. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ήθελε εκεί πέρα να κάνει κάτι ο Κράκας, δεν ξέρω τι. Αλλά ό,τι και να ήθελε, άλλαξε η γνώμη του. Ξέρω αν μπορεί να βγάλει ένα καλό public εκεί. Ω, το βγάλε. Μάλιστα. Σαν να λάγκαρα λίγο εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε τώρα. Ω, το χάσαμε αυτό. Δεν θα χάσουμε όμως και αυτό. Είναι πολύ αργό το cast του Q. Θέλει να είμαι λίγο πιο μπροστά. Παίρνω και αυτό. Καλά, ενάμι δεν έχει χάσει bubble. Είναι πολύ καλή. Και τώρα εδώ νομίζω με ένα... Δεν έχει μπακάρι. Nice. The Jukes από Ezreal. Νομίζω ότι απλά θα περάσουμε λίγο damage στο tower και αυτό είναι όλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Ίσως να πάρουμε και το επόμενο wave, ναι. Σαν να ερχόταν κάποιος, μου φάνηκε. Με αυτό που πήγε να κάνει ο... Δεν με νοιάζει καν αυτή τη στιγμή τι κάνει ο... Ο Thresh που πατάει τα traps. Θα μπορούσα να τον περάσω κάποιο damage, αλλά δεν υπάρχει λόγος να χάσω κάποιο minion για να τον περάσω, ξέρω εγώ, 100 παραπάνω damage από τη στιγμή που θα γυρίσω back. Αν και θα μπορούσα να κάτσω λίγο παραπάνω, αλλά όχι, εντάξει. Τώρα συνήθως παλιά στην Caitlyn και στα περισσότερα δικάρι, βασικά στην Caitlyn θα αναφερθούμε τώρα, πηγαίναμε για το pickaxe, ίσως για μπότες, δεν ξέρω. Βασικά και τώρα μπορούμε να πάμε μπότες. Αλλά το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα βγάζουμε πρώτα το Hurricane στην τέτοια. Στην Caitlyn. Θα περιμένω και για τον Dagger, για ένα ακόμα Dagger. Δεν ολοκληρώνουμε δηλαδή το Infinity Edge, αλλά πηγαίνουμε πρώτα για Hurricane. Hurricane, όπως θέλετε πείτε το. Και μετά για το Base Attack Damage Spell. Θα θέλεις ρο, νερό. και εμείς δεν είπαμε εσάς. Στο farm είμαι 21 κρυπάκια μπροστά. Και τώρα να δείτε, εδώ πέρα έτσι όπως έχει το lane και δεν νομίζω να μπορέσουμε να το φριζάρουμε καλά. Και αυτό που κάνει να μην δεν έχει τώρα και πολύ νόημα γιατί εγώ ήμουν πίσω. Ναι. Ας πούμε τώρα εδώ μπορούμε να το φριζάρουμε το boy. Έτσι όπως είναι εδώ. Μπορούμε να κάτσουμε. Και αν και ο Ezreal έχει καλό farm από μακριά μέσα από το Q του, αυτό το wave θα συνεχίζει και θα συνεχίζει και θα συνεχίζει να πουσάρει σε εμάς. Τώρα λίγο damage χωρίς λόγο. Εντάξει, το γυρίσαμε το damage. Αποδώσαμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίξει τώρα αυτή τη στιγμή. Τόσο μπροστά.
Εντάξει, θα πάρουμε έναν από τους δύο. Ο! Αου, χίλαρε. Για κάποιο λόγο δεν τον έβλεπα αυτό να. Γιατί δεν φάνηκε που θα κάνει. OMG. Δεν φάνηκε που θα κάνει το την ulti του. Ενώ είχαμε Ward. Δεν ξέρω, θα το δείχνει αυτό. Δεν βγήκε πολύ καλά αυτό. Είναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο φλάσσερ εκεί πέρα, δηλαδή. Σπάς τι περίμενε να κάνει. Μάλιστα. Okay. Όχι και ό,τι καλύτερο, αλλά εντάξει. Βέβαια, πάσμα. Πήρε το κιλό TF. Εντάξει, δεν φοβάμαι τόσο, έχει μείνει κάπως πίσω στο φαρ. Το ελάει όμως στο top. Ίσως πρέπει να το φοβάμαι. Όπως και ο jungler μας. Το φοβάται ήδη. Και νομίζω ήρθε η ώρα να δείξουμε το main playstyle. Το απόφυγε λέει. Μάλιστα. Λογικά θα πάμε για το turret εδώ. Και λογικά είμαστε νεκροί εδώ. Ναι, 4 άτομα bot. Μάλιστα. Πολύ unlucky. Πολύ unlucky. Έχουμε φάει αρκετή πίεση για κάποια λάθη που κάναμε κι εμείς, μας έχουν στοιχήσει. Ξέρω. Ο Israel συνεχίζει να είναι περίπου στα 20 κρυπάκια κάτω. Αλλά το ROAM, ναι, κι άλλο ένα τζαμπακί λογικά και θα δοθεί. Το ROAM που έχει κάνει ο TF μας έχει στοιχήσει. Και αυτή τη μία ουσιαστικά φορά που ήρθε ο jungler μας στο top ήταν στο bot, συγγνώμη. Το είχαμε ήδη πάρει το kill στο Gragas. Χάσαμε τη μηχανή τώρα εκεί. Η Νάμι αν και παίζει πολύ καλά Q, για κάποιο λόγο παίζει πολύ χάλια ulti. Παίζει να μην έχει κάνει knock-up τόση ώρα με την ulti. Αλλά εντάξει, it's ok. Ίσως πρέπει να γορτάρουμε λίγο πιο πίσω. Έτσι ώστε και ή να κάνει ο Γκράγκας μέσα από το hall. Θα τον δούμε, δεν υπάρχει θέμα. Λίγο poke στον Ezreal. Τίποτα παραπάνω. Και απλά φαρμάρουμε. Αυτός ώστε να αναγκάσει να γυρίσει πίσω στο lane. Στο η βάση. Αλλά εντάξει, πολύ 2v4. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Έχουμε έναν TF ο οποίος είναι μόνο μας στο bot. Δηλαδή όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Και παρόλα αυτά είμαστε 30 κρυπάκια και θα χάσουμε τώρα πάρα πολλά.
χάσουν πάρα πολλά. Αυτό ήταν δηλαδή πάρα πολύ άσχημο. Πώς άρεσε το web ο Ezreal όπως έπρεπε. Για δεν ξέρω, δεν έχει φύγει από το lane. Είναι 20 κρυπάκια, 15 κρυπάκια πάνω, 20 βασικά, αλλά δεν έχει νόημα όλο αυτό. Γιατί ο άλλος έχει φύγει πολύ μπροστά. Θα κάνουμε τώρα roam προς το mid. Και το θέμα με αυτό που κάνει ο Γιάσου είναι ότι δεν υπάρχει η αλληλοκάλυψη, γιατί αυτός δεν έρχεται στο τέτοιο. Εμείς μετά όταν ερχόμαστε στο lane πηγαίνουν σε αυτό να 2-3. Ναι φίλε, αλλά όταν εσύ παίζεις mid και ο άλλος ξεκινάει να το κάνει αυτός πρώτος. Nice. Nice team, nice. Τον έχω λογικά. Πάλι έχει χείλ, μάλιστα. Πολύ καλό fight. Ίσως μπορούμε να πάρουμε και δεύτερο τάρο στο mid. Και δι' αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα της Ιλάοη. Εντάξει, θα πάω τώρα στο bot για να πάρω το wave. Το ότι μπορεί να φάει πολύ εύκολα guide μέχρι να φτάσει εκεί που πρέπει για να περάσει το damage που θέλει, μπορεί να φάει πάρα πολύ guide. Γιατί δεν έχει αυτό το gap closer. Τώρα το W θεωρητικά είναι πολύ μικρό gap closer σε σχέση με ίσως το Q της Irelia ή και το Q του Jax. Και είναι ίσως ο κύριος λόγος που δεν παίζεται τόσο στο LCS εδώ και τόσο καιρό που έχει βγει. Τώρα εντάξει την έχουν κάνει πολύ μεγάλο buff, την έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και γι' αυτό την είδαμε και σε μερικά games. Και θα μπακάρουμε. Αρκεί να μην πιάσετε εκεί πέρα κάποιος, το πήρε το kill. Το πέταξε δίπλα του. Μια φάπα είναι, ωραίος. Πάρουμε τις πότες μας, θα πάρουμε το pickaxe. Ένα pink, αυτό. Κομπλέ. Ο άλλος θα φτάσει inhibitor έτσι όπως τον κόβω. Στο top. Και ίσως χρειαστεί να πάμε και να κάνουμε κάποιο dev. Οπα. Σκάει αρκετά. Βλέπετε. Με πόσο HP. Αλλά σκάει αρκετά. Αλλά παρόλα αυτά εντάξει. Τον σταματήσαμε από αυτό που ήθελε να κάνει. Θα πάω να πάρω και τη ρέντ μου. Το wave θα... Ναι, όχι, άστο ρέντ. Ναι. Ου. Unlucky. Εντάξει, ψιλοκλασικά για άσο players. Να πιάνονται και να έχουν πολλά death. Όπως πάω να πιαστώ εγώ τώρα εδώ. Που δεν περίμενα να κράξει να έρθει από εκεί. Λολ. Ωραίο αυτό. Σκέφτομαι νομίζω τον έχουνε, ναι. Μπλε. Μάλιστα με έπιασε λέει.
Δεν τζάραμε αυτό. Μάλιστα. Γενικά είναι πολύ balance, αλλά είναι ισχύει. Θέλει το βοήθεια τώρα. Και μπορούμε. Καλά, εντάξει, κλέβρε. Δείτε εδώ πέρα ντά μας, παιδιά. Ναι. Το... και συνεχίζει. Δείτε τώρα εδώ τι κάνει ο γιά σου. Το οποίο δεν είναι τελείως λάθος, αλλά εντάξει. Μπορεί να φάει. Δεν μπορεί να το φάει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το φάει τον Έζρα. Ένα ή. Και τέλος. Έχει φύγει. Και οπότε εμείς δώσαμε ένα tower. Έτσι ώστε να μπορεί να παίζει ο Λούσιαν, ο Έζερ, ο Γιάσο, συγγνώμη, στο top, στο mid. Καλό σχετικά αυτό. Και ο Γιάσου κατάφερε και να πεθάνει κιόλας, μάλιστα. Με έπιασε αυτό, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εντάξει, ένα κλασικό αντικάρι game. Αυτή την περίοδο τα αντικάρι είναι πολύ out of meta, νομίζω. Σε σχέση με το πόσο ήταν πριν κάποιο καιρό. Και αυτό διότι έχουν δυναμώσει τόσο πολύ τα tanks. Και κυρίως τα off-tank champion, δηλαδή όπως η Ρέλια, Ajax, η Λαόι και πολλοί άλλοι, που Όλαφ, που άμα κάποιος από αυτούς φιντεριστεί, όσο φεύγει να είναι το αντίπαλο εντικάρι, άμα πέσει πάνω του μία η Ρέλια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το πολύ μπορεί να αφήσει κανένα πληκτρολόγιο και να πει οκ, τα παρατάω. Έτσι είναι. Οπότε αυτό το ελαό για να πεθάνει από μένα θέλει 85 hit και αν με πιάσει E, έχω πεθάνει σε 3. Δείτε εδώ πέρα. Ένα από 3 μπορεί να κάνει. Ξέρω για ποιο λόγο είναι να μην... Θα τους φάει όλους. Έτσι. Έτσι είναι. Τώρα εκεί ελπίζω και να μπορεί να κρατήσει το bot. Το top, συγγνώμη. Κάνω λίγο τεφ εγώ εδώ στο bot. Οπότε φαίνεται τους κάναν dive εκεί, δεν ξέρω. Ή απλά φάγανε δυνάμει. Το mid το Aret θα το χάσουμε σίγουρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κυνηγήσουμε, αλλά... Μόνο ο Graves το πιστεύει αυτό. Όλοι οι άλλοι είναι σε φάση...
Α, όχι. Ωραίο kill από τον Graves, μπράβο. Εδώ είναι ένα stress. Και αυτό το range της ulti που είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό. Αλλά τον πιάσαμε και δεν το φάγαμε. Εντάξει, κλαίω. Εντάξει, κλαίω. Το είδα το όλοι, ρε. Δηλαδή μια ulti η οποία σκάει 600-700 damage δεν έφτανε για να φάμε ένα τέτοιο. Πήραμε και το flash, κομπλέ. Ο γιος τώρα μπορεί να πάρει το tower. Δεν κάνει που δεν κάνει τίποτα, ας πάρει το tower. Ξέρω γιατί ο Κένιν έρχεται εδώ. Έχει 110 κρυπάκια στο 26. Γιατί έχω πάρα πολλά, αλλά... Θα το φαρμάρεις ένα ολόκληρο game τώρα, τι παίρνεις να φαρμάρεις τώρα. Εντάξει, γεια σου, ξέρει, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Και το έχει κάνει 9 φορές μέχρι τώρα στο game. Και εγώ εδώ κάτω είμαι νεκρός. Γι' αυτό παίρνω αυτό και φεύγω. Και θα πάω να βγάλω το Last Whisper. Παλιό, ή όπως το λένε τώρα πλέον, το Lord Dominic Regards. Έχουμε νεκρό Yasuo. Τώρα δεν ξέρω τι νομίζουν ότι μπορούμε να κάνουμε contest εκεί πέρα. Ήδη ένα σκέν έχει... Ω, το χάσε λέει. Πραγματικά δηλαδή, κάποια πράγματα δεν έχουν νόημα, δεν έχουν λογική μάλλον. Όταν είμαστε τόσο δύσκολα σε... πέντε καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι τους κάνει να πιστεύουν ότι... Ενδιαφέρον bubble εκεί. Πολύ κοντά. Έφαγε και τσοτίδι. Ω, πολύ καλό, πολύ καλό. Και εδώ πέρα μας συνεχιστεί το flank. Nice. Keep chasing. Συνεχίζουμε. Καλό τέτοιο. Ωραία τα έπαιξε. Και ένα trap το οποίο ίσως δεν χρειαστεί. Δεν μπορώ να κάνω από εκεί πέρα το E. Μία ult θα κάνω για τόσο παραπάνω damage καθώς δεν το φτάνω πλέον. Και νομίζω ότι εδώ πέρα ανοίγουμε inhibitor. Αλλά όχι. Ο Γιάσο θέλει να μπακάρει. Όχι Γιάσο. Ναι. Φου. Πολύ κακό. Ούτε assist. Μάλιστα. Λολ. Δεν περίμενα να κάνει τόσο damage. Δείτε τι έκανα. Αν το πάρει το Red Cannon. Όχι, δεν είναι ward βασικά γιατί θα είχαμε πάρει το Mid Tower. Θα είχαμε σίγουρα πάρει το Mid Tower. Αλλά ο Cannon είπε όχι. Το Red αξίζει παραπάνω. Το αντίπαλο Red μάλλον αξίζει παραπάνω. Ο Γιάσο, για να δούμε, θα καταφέρει να πάρει αυτό. Όχι. Και αν δεν φύγει, ίσως πεθάνει κιόλας. Βασικά θα πεθάνει. Όχι, ίσως. Ναι. Εμείς θα βγάλουμε ακόμα ένα BF-άκι και θα πάμε στο mid. Το bot μας πουσάρει. Είναι καλό αυτό.
γιατί αν δεν πάει κάποιος να το σταματήσει θα βρεθεί ένα μεγάλο wave. Ψάρι, ψάρι. Πες να μας ψάρι βασικά. Πήραμε το flash. Βασικά δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να συνεχίσει να κυνηγάει. Ναι. Εδώ πέρα ίσως υπάρχει λόγος. Πολύ καλό headshot. Α, ού, τον έχει στο τράπο όμως. Nice, nice. Nice, double. Το έχω. Αφήστε το triple. Ω, μιτζί. Well played. Το έπαιξε καλά ο TF. Εγώ δεν θα μπακάρω. Μπορεί να μπακάρει κάποιος άλλος. Γιατί κάποιος πρέπει να πάρει το mid turret. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί δεν μπακάρει ο Γιάσου. Ελπίζω να μην χάσουμε inhibitor μέσα από όλο αυτό. Exhaust. Δεν είναι αρκετό το exhaust. Δεν νομίζω. Πέθανε. Ου, the movement speed. Ναι, δεν το παίρνει το τέτοιο. Ωραία. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιον AP. Θα πάρω τη σούκλα. Και το blue bot δηλαδή. Αρχικά θα πάνε για δράκο αυτοί. Θα είναι ο δεύτερος cloud. Θα πάρω το farm στο top και θα γυρίσω να βγάλουμε το Bloodthirster. Έχουν αρκετό armor αυτοί. Βλέπετε εδώ πέρα η Λάο, η Gragas έχει armor. Μέχρι και ο TF μέσα από το Zonias έχει armor. Τελικά κατάφερε να σπάσει το tower στο top ο Γιάσου. Και αυτό που έλεγα για το armor, γι' αυτό πήγα και τρίτο item. Πώς το λένε. Lord Dominix Regards και ο Ezreal, όλοι και ο Thresh. Και τώρα θα πουλήσουμε λογικά αυτό. Μπα δεν φτάνει το gold, οπότε θα κατευθυνθούμε στο mid. Στο mid και στο top μπορούμε να πάμε και στο bot. Καλύτερα να πάμε στο top στο bot, αλλά δεν νομίζω το team να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό pick. Ένα καλό bubble θέλει. Μπράβο, πολύ καλό. Πολύ καλό bubble. Και αρκεί να μην πεθάνουν όλοι εδώ πέρα. Γιατί άμα έχεις κάνει ulti, είμαστε όλοι νεκροί. Είναι εξωπραγματικό το damage πραγματικά. Το damage και το heal της Ελλάδα είναι εξωπραγματικό. Δεν πεθαίνει ρε ο ήρωας, πραγματικά δεν πεθαίνει ο ήρωας. Το βαράμε εδώ και πόση ώρα και δεν μπορεί να πεθάνει. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από όλο αυτό. Come on. Έπρεπε να γίνει αυτό το flash. Εντάξει, όλο κομπλέ. Έπρεπε να γίνει αυτό το flash γιατί αν δεν το έκανα θα είχα πεθάνει. Θα είχα βρεθεί μέσα σε 3-4 άτομα εκεί. Οπα, τι έγινε. Ωραίος ο τέτοιος. Ο Γιάσου. Τραβήξαμε την πίεση στο mid και... Καλά πως χάθηκε αυτό δεν ξέρω. Τραβήξαμε την πίεση στο mid και κατάφερε να πάρει... Bot Inhibitor Tower.
υπολογιστικά εκεί θα κατευθυνθούμε τώρα εμείς σαν team. Αυτό που χρειάζεται νομίζω τώρα είναι ξέρω. Μπορώ να πάω και ένα ακόμα critical. Βασικά όχι, θα πάω rapid fire, ναι. Ή phantom. Δεν έχω βασικά βγάλει ποτέ phantom, συνήθως πάω rapid fire, οπότε θα δοκιμάσω ένα phantom. Να δούμε πως πάει αυτό το item στην Caitlyn. Νομίζω να μπορούν να κάνουν. Οπ, ένα μπλοκάμι. Όχι. Απλά όχι. Ναι. Και αυτό όχι. Μην με πιάσει το slow. Με πιάσει το slow. Nice. Holy fuck. Εντάξει, είναι insane το damage πραγματικά. Είναι πολύ. Πάρα πολύ δυνατό το pick. Χωρίς λόγο βγάζει άπειρο damage. Είναι. Δείτε εδώ πέρα build. Με ένα Black Liver και όλα τα άλλα αμυντικά. Έσκασε. Μόνο από την ψυχή που μου πήρε και τη φάγανε μαζί με τον Ezreal, αλλά έφαγα 42% του damage. Είναι το 42% down, δηλαδή ο Ezreal απλά έκανε το E και 2 auto attack, ξέρω εγώ, αυτό τίποτα άλλο. Και είναι ένα frontline το οποίο δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, θα πάω στον επόμενο, ξέρω εγώ. Όπως μπορεί να κάνεις με έναν Alistar, ο οποίος σοβαράει. Ο Alistar θα σε πετάξει πίσω, θα κάνει το οτιδήποτε και θα τον προσπεράσεις και θα κάνεις το focus. Με ένα Eloy ή με έναν Malphite, άμα το κάνεις αυτό, έχεις χάσει το game. Μας κέρδισε λίγο χρόνο, αλλά δεν νομίζω να το γλιτώνουμε το πάρο. Λογικά θα το χάσουμε. Έρχεται κοινά με μια καλή ult, ίσως το καταφέρει κάτι. Για να δούμε, μπράβο, πολύ καλό. Πέθανε. Προφανώς. Μπράβο, ωραία η Νάμι, ωραία ο Κένεν. Πολύ καλό ο Κένεν. Και αυτό είναι Baron. Αυτό είναι Baron και θα μπορούσαμε να πάμε να ψάρουμε και το top. Ο Κένεν, ναι, πάει να το κάνει αυτό. Α, δεν πάει. Θα μπορούσε βασικά. Θα πάμε εμείς μετά. Και αν ψαριστεί και το top είναι free μετά. Πάμε να το ψάρουμε. Χρειάζεται απλά να πάρουμε το bot tower, το bot inhibitor, συγγνώμη. Λογικά μέχρι τότε θα έχει ξαναβγεί και το mid το οποίο είχαμε πάρει στην αρχή. Ναι. Οπα. Παίρνουμε το potion και κατευθυνόμαστε προς εδώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει να είμαι εκεί. Μάλιστα. Ίσως λογικά μας κερδίζει χρόνο στο να το πάρουμε. Και είναι καλό αυτό, απλά άμα πιαστεί μετά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά φαίνεται να ξέρει να παίζει, οπότε εντάξει. Μπορντάρουμε και για να μπορούμε να ελέγχουμε. Γεια, εντάξει, με Baron buff και. Μα ναι, ψηλό unlike τώρα αυτό. Ξέρω που είναι ο Ezreal. Fuck this. Λογικά τον παίρνει, δεν ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει, το game ήταν ψιλοκριμένο. Είχε κρυφθεί δηλαδή. Κρυμμένο, μάλιστα.
Πρέπει να φύγεις, θα πονέσεις. Στο είπα, θα πονέσεις. Απλά φύγε. Φύγε. Πέθανα. Εντάξει. GG. Πάνω κάτω αυτό είναι το gameplay της Caitlyn. Έχεις δύο δυνατότητες, είτε να πουσάρεις το wave κάτω από το αντίπαλο tower και να ποουκάρεις τόσο με το Q όσο και με το μεγάλο range, αλλά και με τα κατάλληλα traps να εμποδίσεις από το αντίπαλο εντικάρι το farm, αλλά και να του σκάσεις ένα παραπάνω damage αφού άμα κάτσεις πάνω θα φάει το headshot. Είτε από την άλλη, αν η ζούγκλα σου δεν παίζει τόσο μαζί σου ή όπως σε εμάς μας κάμπαραν, θα ήταν εξίσου καλό να κάνουμε λίγο να φριζάρουμε το wave μπροστά στο δικό μας tower. Έτσι, γιατί εγώ είχα πολύ περισσότερο farm από τον αντίπαλο και θα μπορούσαμε απλά να διατηρήσουμε αυτό το lead χωρίς να πουσάρουμε, 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 πουσάρουμε. Γιατί με αυτό, σε αυτή την περίπτωση, άμα τα πουσάρεις, άμα η ζούγκλα δεν παίζει μαζί σου, έχεις το αρνητικό το ότι θα φας gank. Θα φας gank από το mid, από τη ζούγκλα, ίσως και ένα TP μπορεί να γίνει. Ακόμα και με καλό warding, δηλαδή όταν το αντίπαλο team έχει TF και το αντίπαλο support είναι θρέσκο, έχει μια σωράκα που έχει καλό CC για κάποιο gank, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας άρεσε, γεια σας.